Μεγάλωσα σε αγροτική οικογένεια. Ήμουνα παιδί της φύσης. Έβλεπα τα προβλήματα των αγροτών. Έβλεπα τα έντομα. Η εντομολογία είναι μια μεγάλη επιστήμη, γιατί ασχολείται με μια κατηγορία οργανισμών, η οποία είναι η πολυπληθέστερη στον πλανήτη. Ονομάζομαι Παναγιώτης Μιλωνάς, είμαι εντομολόγος ερευνητής στο Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και πήγα ως Fulbright Visiting Scholar στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα το 2012. Ένα από τα αντικείμενα που ασχολούμαστε εδώ στο Μπενάκιο Ινστιτούτο είναι τα νέα εισβλητικά είδη που λόγω και της κλιματικής αλλαγής αλλά και του εμπορίου εξαπλώνονται στον κόσμο και νέα τέτοια είδη εντόμων έρχονται και στη χώρα μας. Οι αγρότες μας έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με προβλήματα εντόμων που προσβάλλουν τις καλλιέργειές τους. Στην Αμερική υπάρχει προχωρημένη έρευνα πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Αυτό που μου έκανε θετική εντύπωση είναι ότι είχαν τα αγροτεμάχια για πειραματισμό ακριβώς δίπλα από το πανεπιστήμιο και σε τέτοιο μέγεθος ικανό για να μπορείς να εγκαταστήσεις διαφορετικού επίπεδου και διαφορετικής φύσεως πειράματα. Επίσης εκεί υπήρχε ένα μουσείο εντόμων με χιλιάδες είδη τα οποία δεν μπορώ να τα δω αλλιώς παρά μόνο σε φωτογραφίες. Όταν γύρισα πίσω και ακόμη τώρα μετά από κάποια χρόνια που έχουν περάσει, προσπαθώ να μεταφέρω την διαφορετική νοοτροπία, τα θετικά της διαφορετικής νοοτροπίας στη λειτουργία την καθημερινή του εργαστηρίου, του τμήματος, αλλά επίσης και στο κομμάτι της καθημερινής ζωής. Χάρηκα πάρα πολύ που πήρα την υποτροφία. Χάρηκα πάρα πολύ. Όταν έμαθα τα αποτελέσματα της υποτροφίας, χάρηκα πάρα πολύ. Η υποτροφία Fulbright είναι μια μοναδική εμπειρία. Δεν είναι μια συνηθισμένη υποτροφία. Ανοίγει άλλους δρόμους, άλλους ορίζοντες. Έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις κόσμο από όλα τα μέρη του πλανήτη, να ανταλλάξεις εμπειρίες μαζί τους, με μια άλλη υποτροφία ίσως να μην είχες αυτές τις δυνατότητες. Αναμφίβολα η εκπαίδευση και η παιδεία επηρεάζει την προσωπικότητα ενός ανθρώπου. Τον τρόπο που βλέπει νέους ορίζοντες, που διακρίνει ευκαιρίες, αλλά και πώς θα συναναστραφεί με τους ανθρώπους. Παιδεία και εκπαίδευση είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά είναι μαζί.